Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Η Ελλάδα δεν προλαβαίνει να ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Bloomberg, αφού οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν αποφασίζουν ελάφρυνση του χρέους. Σήμερα συνεδριάζει και το Υπουργικό Συμβούλιο, εν ώψη και του κρίσιμου Eurogroup της Πέμπτης. Να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται το κλίμα με την βοήθεια του Δημήτρη Πεφάνη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τέτα, πραγματικά φαίνεται ότι οι προσδοκίες της κυβέρνησης για μια λύση που να περιλαμβάνει και κάτι και για το ελληνικό χρέος δεν ευδοκιμούν και ότι στο Eurogroup περιμένουμε το maximum που μπορούμε να πάρουμε είναι ολοκληρώσει της αξιολόγησης αλλά και μια μεγαλύτερη δόση. Και αυτό θα είναι το στοιχείο που θα προτάξει η κυβέρνηση, ότι θα πάρει περισσότερα χρήματα από αυτά που χρειάζεται, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί με τα επιπλέον αυτά χρήματα να ρίξει λεφτά στην οικονομία, να αποπληρώσει ουσιαστικά οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες και θα είναι αυτό μια ανάσα προκειμένου ουσιαστικά να χρυσώσει το χάπι, γιατί αντικειμενικά είχε βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πήγε αναφορικά με το θέμα του χρέους. Το γεγονός ότι τα πράγματα πηγαίνουν τουλάχιστον μέχρι τις γερμανικές εκλογές και μετά ενδεχομένως και με τη λήξη του προγράμματος το καλοκαίρι του 2018 προκαλεί αμηχανία στην κυβέρνηση και αυτό είναι και ο λόγος που συγκαλείται το σημερινό Eurogroup, το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο εν ώψη του Eurogroup, προκειμένου να συζητηθεί η στρατηγική της επόμενης ημέρας. Η κυβέρνηση προσπαθεί να δει πώς θα μπορέσει να αντιστρέψει την επικοινωνιακή εικόνα που έχει δημιουργηθεί, καθώς είχε ποντάρει πάρα πολλά στο να πάρει κάτι, έστω και μια προφορική δέσμευση για το χρέος. Αυτό δεν φαίνεται όμως να συμβαίνει. Και αυτό σημαίνει ταυτόχρονα, όπως πολύ σωστά είπες, ότι ουσιαστικά δένονται τα χέρια του Μάριο Ντράγκη, του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος πλέον και εκ των πραγμάτων, μη έχοντας μια συγκεκριμένη δέσμευση, είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να εντάξει την Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Μένει να δούμε πόσο διατεθειμένος είναι ο κύριος Ντράγκη να τραβήξει χρονικά αυτό το πρόγραμμα, καθώς αν το λήξει στο τέλος του χρόνου, όπως πολλοί θα ήθελαν οι Γερμανοί, είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να μπει. Αν το τραβήξει όμως και μέχρι το 2018, ενδεχομένως να υπάρχει μια χαραμάδα αισιοδοξίας για την ελληνική πλευρά.